ο Σάκη Τανιμανίδη και ο Γιώργο Μαυρίδη άλλαξαν τα δεδομένα των ταξιδιωτικών εκπομπών πριν από μερικά χρόνια, το 2014 συγκεκριμένα, όταν έβγαλαν στον αέρα του Αλφα το World Party. Γύρισαν όλο τον κόσμο μαζί, ωστόσο το 2016 η εκπομπή ολοκληρώθηκε και, μάλιστα, άδοξα, καθώ οι δύο άντρε απομακρύνθηκαν και φάνηκε πω είχαν κάποια θέματα να λύσουν μεταξύ εδώ και κάποιο διάστημα. Όμω, έχουν συναντηθεί, έχουν μιλήσει και δείχνουν ότι έχουν αφήσει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Κάποια ρεπορτάζ, επίση, του ήθελα να έχουν πραγματοποιήσει συζητήσει για την τηλεοπτική του επιστροφή, με τον πρώτο να μην το αρνείται. Βέβαια, μέχρι πρόσφατα έλεγε πω δεν είχαν φτάσει σε σημείο συμφωνία και ήταν πολύ πιθανό να μην συμβεί η ανακοίνωση του Σάκη Τανιμανίδη για την επιστροφή του World Party με τον Γιώργο Μαυρίδη. Μάλλον το έκανε για το suspense, παρόλα αυτά, γιατί την Παρασκευή 14 Ιουνίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με χάρτες, διαβατήρια και την κοινή του φωτογραφία από την τότε εκπομπή, η οποία ήταν σκισμένη και ενώθηκε ξανά. Με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή, ανακοίνωσαν πως το World Party επιστρέφει ξα... «Η ζωή είναι μια όμορφη περιπέτεια», έγραψε χαρακτηριστικά στη Λεζάντα και στα σχόλια της ανάρτησης έγινε χαμός, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που ανυπομονούσαν γι' αυτό. Ήταν ένα πρόγραμμα που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και στα νούμερα τηλεθέασης και είχε τεράστια απήχηση γενικότερα. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο The Dio Night Show ο Σάκης Τανιμανίδης, είχε εξομολογηθεί για όσα συνέβησαν μεταξύ τους, για την βάφτιση εγώ τον κάλεσα. Δεν είναι ότι έβαλα κάτω τον εγωισμό μου. Ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος γιατρός. Τελικά αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Μας χώρισαν και μας χωρίζουν ακόμα κάποια πράγματα. παρόλα αυτά αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα. Όσο περνά ο χρόνος και κοιτάς πίσω σου, λες εγώ θέλω να είμαι έτσι ή αλλιώς δεν ήταν ότι επικοινωνήσαμε πρώτη φορά στη βάφτιση και τον πήρα μετά από πέντε χρόνια. Μιλήσαμε, είχαμε κάποια μικρή επαφή. Πέρασε αυτός κορονοϊό, έκανα εγώ τα παιδάκια μου. Όταν παντρεύτηκε με την Κρίστη, με κάλεσε στο δικό του το γάμο και μετά τον κάλεσα εγώ στη βάφτιση, όχι για ότι είχε προηγηθεί. Απλά ένιωθα σε αυτήν την ημέρα θα ήθελα να είναι και ο Γιώργος. Έχω πολύ απλό τρόπο και πρώτου επιπλέον.